Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, χαιρετίζουμε τη σημερινή κοινή σύσκεψη σωματείων, ομοσπονδιών, εργαζομένων και επαγγελματιών. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυνάμεις μας συντονίζονται στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ικανοποίησης των κοινών μας αναγκών, των κοινών μας προβλημάτων. Συναντηθήκαμε στις κινητοποιήσεις ενάντια στις μεγάλες αυξήσεις σε ενέργεια και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης για την αποτροπή πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας συναδέλφων μας. Συναντηθήκαμε στη μεγάλη απεργία στις 9 Νοέμβρη, πριν από μερικές ημέρες. Συναντηθήκαμε απέναντι στην προσπάθεια κατάργησης της κυριακάτικης αργίας, όπως έγινε με την περιπετειώδη προσπάθεια της κυβέρνησης να ανοίξει με το έτσι θέλω τα καταστήματα την Κυριακή 27 Νοεμβρίου. Βρισκόμαστε μαζί με το εργατικό κίνημα γιατί το πλαίσιο διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας μας εκφράζει τις ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων στην Αττική. Της πλειοψηφίας των επαγγελματιών που το εισόδημα του, η ζωή του είναι συνδεδεμένη άμεσα με το εισόδημα και τη ζωή της εργατικής τάξης. Μπροστά μας έχουμε έναν ακόμα αντιλαϊκό προϋπολογισμό που κωδικοποιεί ακόμα πιο συγκεκριμένα την επιθετικότητα του κράτους απέναντι στις ανάγκες και το εισόδημά μας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο θεμέλιος λίθος κάθε προϋπολογισμού των τελευταίων χρόνων, ανεξαρτήτως κυβέρνησης που το συνέταξε, είναι η ιερή του αγελάδα. Είναι ότι πάνω από το 95% των εισόδων του κράτους προέρχεται από την έμεση φορολογία, ενώ μόνο το 5% των εισόδων από την άμεση. Αυτό το θεμέλιο λίθο, αυτή την ιερή αγελάδα, κανείς από όσους κυβέρνησαν και ετοιμάζονται για νέο γύρο διακυβέρνησης τώρα δεν την ακουμπάει. Κάθε αίτημά μας άλλωστε για ελάφρυνση από τη δυσβάσταχτη ακρίβεια εκεί δεν προσκρούει. Και γιατί δεν την ακουμπούν? Γιατί γνωρίζουν ότι κάποιος στο τέλος πρέπει να πληρώσει την ύφη. Γιατί έχουν ξεκαθαρίσει όλοι τους ότι οι μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις, αυτές που και με αυτόν τον κρατικό προϋπολογισμό μασάνε με 10 μασέλες, θα συνεχίζουν να μασάνε ανενόχλητοι. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και στον φετινό προϋπολογισμό προβλέπεται αύξηση των εσόδων 5 δις, με τα 3 να προέρχονται από την έμεση φορολογία, ενώ παράλληλα προβλέπεται μείωση των κοινωνικών δαπανών κατά 1,9 δις. Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2023 συζητιέται σε μια περίοδο που η θέση της πλειοψηφίας των πολύ μικρών επιχειρήσεων και ειδικά των αυτοαπασχολουμένων έχει επιδεινωθεί δραματικά. Μερικά στοιχεία είναι χαρακτηριστικά. Περισσότερες από μία στις 3 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι έχουν μηδενικά ρευστά διαθέσιμα ή διαθέσιμα που επαρκούν για λιγότερο από ένα μήνα. 4 στις 10 επιχειρήσεις εκφράζουν το φόβο για ενδεχόμενη διακοπή της δραστηριότητάς τους στο μέλλον. Το 6,5% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο λουκέτου. Συσσωρευμένα χρέη, να μην τα αναλύσω. Με βάση τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, για το 3ο τρίμηνο του 2022, ο αριθμός των ασφαλισμένων στον πρόνοιο ΑΕ, που είχαν ληξιπρόθερες μεσοφυλές για ασφαλιστικές εισφορές, έφτασε τις 645.000. Δεν είναι τυχαίο ότι και το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί περιπτώσεις πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας ή και των καταστημάτων αυτοαπασχολούμενων. Σε αυτές τις κινητοποιήσεις, οι επαγγελματίες δεν είδαμε πουθενά την ηγεσία της ΓΕΣΕΒΕ, που κατά τα άλλα κόπτεται για τους αυτοαπασχολούμενους. Είδαμε μόνο τα ταξικά εργατικά σωματεία της Ομοσπονδίας στο ΠΑΜΕ. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν ικανοποιεί ούτε στο ελάχιστο πάγια αιτήματα για την ανακούφισή μας, όπως θα ήταν η αναστολή κατασχέσεων και η απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, η επιστροφή στο φορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ με προοδευτική αύξηση της φορολογίας για τις μεγάλες επιχειρήσεις, η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος της προκαταβολής φόρου για να μείωση του πλαφών και στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και μια σειρά από άλλα. Όχι μόνο αυτά, αλλά προχωράει σε αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους επαγγελματίες. Δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο περιορισμού της ακρίβειας. Η κωμωδία του καλαθιού του νοικοκυριού είχε τέτοια επιτυχία που πλέον γίνεται sequel. Ενώ οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurostat, παρά τα πάσχια της επιδοτήσεις, πλήρωσαν για την τιμή της λιανικής για το ηλεκτρικό ρεύμα ανά μεγαβατόρα 4 φορές υψηλότερη από ό,τι μεγάλες βιομηχανίες με υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Τέλος, οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από τη λεγόμενη κοσμογονία των χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ. Μια σειρά από αυτά τα προγράμματα προϋποθέτουν απασχόληση τουλάχιστον 4 έως 9 εργαζομένων. Γνωρίζουμε ότι η κινητοποίηση που έχουμε μπροστά μας το Σάββατο 17 Δεκέμβρη έχει τις δικές της δυσκολίες
μιας και το εορταστικό ωράριο έχει ήδη ξεκινήσει. Παίρνουμε όλα εκείνα τα μέτρα προκειμένου να συζητήσουμε όσο πιο πλατιά μπορούμε, αξιοποιώντας κάθε τρόπο και μέσο την κατάσταση με τους συναδέλφους μας. Καλούμε όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δίδυμα της ΟΦΣΑ, αλλά και άλλα που το τελευταίο διάστημα συσπηρώνονται δίπλα μας, που δεν έχουν πάρει ακόμα απόφαση συμμετοχής, να συνεδριάσουν άμεσα τα διοικητικά συμβούλια και να οργανώσουν ένα πλατή πρόγραμμα εξορμήσεων. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.